Γεγονός είναι ότι εδώ και ένα μήνα περίπου ασχολούμαστε με όλο αυτό που έχει συμβεί στην τελετή των Όσκαρ με τον Will Smith και τον Chris Rock, με το περιβόητο αυτό χαστούκι που έχει κάνει πια τον Will Smith μετά και την αποκοπή από την Ακαδημία Κινηματογράφου να βλέπει έτσι κάπως την καριέρα του να καταραίει. Πολλοί λοιπόν είναι αυτοί που λένε ότι δεν καταραίει μόνο η καριέρα του, καταραίει και η προσωπική του ζωή. Καθώς η σχέση του με την Jada Smith, τη σύζυγό του, παρόλο που έχουν στο παρελθόν μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον πολύ ιδιαίτερο γάμο τους, για την ελευθερία που δίνει ο ένας τον άλλον, για τις παράλληλες σχέσεις που είχαν, αλλά παρόλα αυτά αποδέχονται ο ένας τον άλλον και μάλιστα γνωρίζουν, λέει, και τους συντρόφους τους, δεν έχουν κανένα θέμα. Ωραία. Το γεγονός, λέει, αυτό που συνέβη στην τελετή των Όσκαρ, είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει το γάμο τους δραματικά, καθώς φουντώνουν οι φήμες που τους θέλουν να παίρνουν διαζύγιο. Ξέρεις τι πιστεύω εγώ, όμως. Πιστεύω ότι όλη αυτή η κίνηση του Will Smith θεωρώ ότι είχε να κάνει και με όλο αυτό το παρασκήνιο. Γιατί πολύ καιρό τώρα γράφεται ότι έχει εξωζυγική σχέση η Τζέιντα, ότι εκείνος εκείνη. Και όλο αυτό ήρθε εκείνη την ημέρα και κορυφώθηκε και γι' αυτό εξεράγει. Δηλαδή για να τον συγχωρέσει και καλά. Όχι. Ακριβώς επειδή γράφονται πάρα πολλά για την ελεύθερη σχέση που έχουν και για το πώς αντιμετωπίζει τον άνθρωπο. Εκείνος έχει, δεν έχει μόνο η γυναίκα του. Ναι, αλλά από εκείνη ξεκίνησε, θεωρώ. Και σου λέει τώρα, έχετε γράψει, έχετε ασχοληθεί, έχετε. Κάνει και το αστείο ο Chris Rock. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έκανε απλά η σχέση τον κύκλο και να μην γινόταν αυτό στα Όσκαρ, ότι πάλι ουσιαστικά θα χώριζαν αυτοί οι δύο, αν όντως οι φήμες ισχύουν. Ναι, αλλά τώρα που έχει γίνει αυτό με τα Όσκαρ, χωρίζεις, δεν χωρίζεις, γιατί για εκείνη έγινε όλο αυτό. Δηλαδή, ήταν συναισθηματικά φορτισμένος. Για οποιοδήποτε λόγο, αλλά ας πάρουμε για αυτό που είπε ο Chris Rock. Θα κάτσω μαζί του επειδή τον λυπάμαι με αυτό που έπαθε. Όχι, αλλά είσαι ο άνθρωπός μου, έχουμε περάσει τα χίλια μύρια μαζί. Τώρα περνάς εσύ αυτό για τα μάτια μου, οπότε θα κάτσω δίπλα σου υπομονετικά να περάσει λίγο και μετά θα σου δώσω και το διαζύγιο. Η πρόθεση δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την πράξη του. Καμία και περίπτωση. Και η Τζέιντα σίγουρα δεν συμφωνεί καθόλου με όλη αυτή την αντίδραση. Εξάλλου με τη στάση της όλες αυτές τις εβδομάδες το έχει δείξει. Δεν θέλει καθόλου να πάρει θέση. Και έχει δείξει ότι γενικότερα έχει κάπως αποτραβηχθεί από το σύζυγό της. Όλες οι εμφανίσεις που έχει κάνει από τότε τη βλέπουμε πάντα μόνη της και αποφεύγει να πει οτιδήποτε για τον Will Smith. Μήπως είναι αυτός ο λόγος. Πολύ μήπως πιθανό. Μετά την κίνηση αποστασιοποιήθηκε πάρα πολύ που για εκείνη έγινε και γι' αυτό ήρθε η τελική ρήξη. Είναι πολύ πιθανό να τους έχει απομακρύνει όλο αυτό, καθώς η ίδια έχει πει ότι πολλές φορές διαφωνεί με τις συμπεριφορές που έχει μπροστά στον κόσμο. Να σας πω ότι αν όλο αυτό το διαζύγιο τελικά προχωρήσει, θα κοστίσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια για τον Will Smith. Δεν χωρίζει. Πού τα βρίσκουν, δηλαδή. Γύρω στα 400 εκατομμύρια, γιατί υπάρχει ένα προγαμιαίο συμβόλαιο. Και να σας πω φυσικά ότι όλο αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί από την Ακαδημία Κινηματογράφου, ότι έχει αποκλειστεί για 10 χρόνια από τα Όσκαρ και ότι πολλές εταιρείες παραγωγής από εδώ και πέρα δεν θα θέλουν να συνεργαστούν μαζί του, καταλαβαίνετε ότι όντως το περιστατικό που έγινε στα Όσκαρ θα επηρεάσει τη ζωή του ολοκληρωτικά. Η γυναίκα του είναι στην εταιρεία παραγωγής, Δεν συγχωρούνται πια τέτοια λάθη.